Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε σε μια ακόμη εκπομπή θεματολογίας από τις συχνότητες του Λιβύη TV, το δικό σας κανάλι. Στάθηκε στα μάτια. Δεν είναι η πρώτη φορά που κεγόμαστε και δεν θα είναι η τελευταία. Τώρα κεγόμαστε ή μας καίνε. Είναι δύο διαφορετικές ιστορίες με έναν κοινό παρονομαστή. Η πυρκαγιά είναι ένα αντίθεσο θεριό. Κάθε χρόνο βιώνουμε την ίδια τραγωδία. Τεράστιες πυρκαγιές ζώνουν από άκρη σε άκρη τη χώρα μας, καταπίνοντας το διάβα τους ολόκληρες ζωές. Τραγικές εικόνες που συνθέτουν το παζ της διαχρονικής εγκληματικής πολιτικής των κυβερνήσεων. Και τιμωρήθηκε κάποιος για αυτό το έμβλημα. Περισσότερα και αναλυτικότερα με τον καλεσμένο μας κύριο Βασιλάκη Στέλιο, υποψήφιο βουλευτή με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης από τον νομό της Κέρκυρας. Κύριε Βασιλάκη, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σε εσάς, κύριε Μοντετσιάνο. Καλησπέρα στις φιλόξενες συχνότητες της εκπομπής σας. Μεγάλη μου τιμή να ξαναείμαι μαζί σας για να συζητήσουμε και δει για ένα τεράστιο θέμα που είναι οι πυρκαγιές και η καταστροφή ουσιαστικά των δασικών εκτάσεων, αλλά και ουσιαστικά τα πνευμόνια της πατρίδας μας. Το οξυγόνο μας και οτιδήποτε χρειάζεται ο ίδιος ο άνθρωπος για να μπορέσει να είναι εναρμονισμένος με το περιβάλλον του. Πολύ σωστά το είπατε και τοποθετηθήκατε, κύριε Βασιλάκη, και στη χώρα μας πολύ συχνά ζούμε την φρίκη της πυρκαγιάς, τους μόχθους μιας ζωής που έγιναν στάχτη, τον πόνο στην αντίξωη επανεκκίνηση σχεδόν από το μηδέν. Πόσα εγκλήματα θα μετρήσουμε ακόμη, πόση στάχτη στα μάτια, κύριε Βασιλάκη, για πείτε μας. Όσο ο Έλληνας πολίτης δεν αφυπνίζεται, κύριε Μποντετσιάνο, και δεν μπαίνει στη διαδικασία να κατανοήσει ότι κάποιοι εκτελούν για αυτόν χωρίς αυτόν με τεράστιο στόχο την οικονομική αφέμαξη αλλά και την, αν θέλετε, καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και πολιτιακών δικαιωμάτων που έχει ο ίδιος ο Έλληνας πολίτης με όλες αυτές τις προδοτικές κυβερνήσεις οι οποίες τόσα χρόνια έχουν καπηλευθεί τα δίκαια των Ελλήνων πολιτών και συρρυκνώνουν συνεχώς το δικαίωμα προς την ίδια τη ζωή, θα συμβούν και άλλα και πολλά περισσότερα, κύριε Μποντετσιάνο. Άρα θεωρώ ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης και θέμα πολιτιακής βούλησης των ίδιων των πολιτών να τοποθετήσουν άξιους ανθρώπους για να μπορέσουν να διαχειριστούν τα κοινά. Αυτό θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα και σε αυτό το κομμάτι που λέγεται καταστροφή του περιβάλλοντος και καταστροφή του ίδιου του ανθρώπου. Εκεί το εστιάζω και εγώ προσωπικά, κύριε Βασιλάκη, που λέτε για την πολιτική βούληση κτλ. Και βλέπουμε καταστροφές, δάσεις, σπίτια, ζώα, καλλιέργειες, πουλιά, ζωικό βασίλειο. Κύριε Μποντετσιάνο, πραγματικά το μέγεθος της καταστροφής είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο. Θα πούμε και αναλυτικότερα μεταγενέστερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Αλλά θα πω αυτό το στοιχείο και μόνο, που ουσιαστικά είναι και το συνολικό αποτέλεσμα αυτής της πραγματικά καταστροφικής πολιτικής η οποία εκτελείται κατά των ανθρώπων, ιδιαίτερα στη χώρα μας, όπου είναι και στόχος τεράστιος, καταστροφικός όσον αφορά το περιβάλλον, αλλά και την ίδια την ανθρώπινη φυσιολογία θα πω. Το 14% της ελληνικής επικράτειας, κύριε Μποντετσιάνο και αγαπητοί συμπολίτες μας, έχει καεί. Το 14% της ελληνικής επικράτειας από το 1970 μέχρι και σήμερα. Θεωρώ ότι πάνω σε αυτό μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό, διότι εδώ πέρα φαίνεται ότι υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις αλλά και εγκληματικές δραστηριότητες των υπευθύνων για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση που λέγεται πυρκαγιά και καταστροφή του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης φυσιολογίας. Αλλά θα πούμε περισσότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας, κύριε Μποντετσιάνο. Θα ήθελα λίγο να εστιάσουμε, κύριε Βασιλάκη, σε περιοχές όπου χάθηκαν πραγματικά πολλές ανθρώπινες ζωές, αν έχετε την καλοσύνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, κύριε Μποντετσιάνο, και σύμφωνα και με συγκεκριμένη ανάλυση αλλά και έρευνα που έχει κάνει ο κύριος Ανδριανός Γκουρμπατζής, υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος κάποτε, επίσης δικαστικός πραγματογνώμονας
διερεύνησης εγκλημάτων εμπρισμού. Άρα μιλάμε για μια έρευνα η οποία είναι πέραν και απέραν αξιόπιστη, θα έλεγα, και έγκυρη. Και βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής έχουν πεθάνει και έχουν χάσει τη ζωή τους 250 συμπολίτες μας, τουλάχιστον οι εγγεγραμμένοι, για αυτούς που μπορούμε με σιγουριά να πούμε ότι είναι ταυτοποιημένοι. Δεν ξέρουμε τώρα ακριβώς τα στοιχεία που ενδεχομένως να έχουν αποκρύψει και να έχουν συγκαλύψει ή θα πω αυτά τα καθάρματα, θα πω, δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό, τα καθάρματα δεν μπορώ να τους πω διαφορετικά, ούτε να τους ονομάσω κάπως διαφορετικά. Θεωρώ ότι είμαι και επίοικης, τα καθάρματα τα οποία ουσιαστικά πάνω στο αίμα ανθρώπων, συναδέλφων, συνανθρώπων, συμπολιτών μας, έχουν πατήσει και έχουν κάνει τα έσχη με υπεξαίρεση μαύρου χρήματος και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία θα αναλύσουμε εκτενέστερα στην εκπομπή μας, κύριε Ποντετσιάνο. Αλλά σε αυτό που με ρωτάτε, 250 άνθρωποι, συμπολίτες μας, έχουν χάσει τη ζωή τους από την εγκληματική αμέλεια, στοχευμένη και μεθοδευμένη, θα έλεγα, και θα το αποδείξουμε μετά, με συγκεκριμένα στοιχεία και αποδείξεις, ότι αυτή η διαδικασία πραγματικά είναι στοχευμένη, είναι μεθοδευμένη, και βλέπουμε ότι προσωπικές κόντρες μεταξύ υψηλόβαθμων και ανωτάτων αξιωματούχων που εμπλέκονται στις προκειμένες περιπτώσεις πυρκαγιών έχουν κάνει ουσιαστικά την διάσωση των ανθρώπων προσωπικό ζήτημα και ζήτημα καριέρας, θέσεως, διαβάθμισης, και ουσιαστικά αυτό μεταφράζεται και σε συγκεκριμένα χρηματικά ποσά τα οποία είναι λερωμένα με το αίμα αυτών ανθρώπων. Προσωπικά και εγώ την εποχή που είχαν γίνει οι καταστροφικές πυρκαγιές στο Μάτι, κύριε Βασιλάκη, ερχόντουσαν πληροφορίες στα αυτιά μου ότι ήταν πολύ πιο περισσότερα τα άτομα από τον αριθμό τον οποίο συζητάμε σήμερα και τον οποίο σίγουρα θα τον έχουν αποκρύψει. Ωστόσο όμως μένουμε σε αυτά τα οποία λένε αυτοί οι άνθρωποι, και θα ήθελα λίγο τώρα, μιας και ο τίτλος της εκπομπής μας αναφέρεται για τα 42 χρόνια καθεστώς τρομοκρατίας, θα ήθελα λίγο να πάμε πιο πίσω σε αυτά τα 42 χρόνια και να μας κάνετε ένα ιστορικό, έτσι, όχι περιληπτικά, θα έλεγα. Εντάχει, κύριε Ποντετσιάνο, λοιπόν, θα πω ότι από το 1970 μέχρι το 2020, σύμφωνα με την έρευνα που είπαμε του κυρίου Ανδριανού, βλέπουμε ότι στην χώρα μας ουσιαστικά συνέβησαν 60.200 πυρκαγιές. Που από αυτές τις πυρκαγιές, κύριε Ποντετσιάνο, έχει κάνει το 14% της ελληνικής επικράτειας, που αυτό μεταφράζεται σε πραγματικά νούμερα. Ουσιαστικά μιλάμε για 18 με 19 εκατομμύρια, ακούστε το νούμερο, 18 με 19 εκατομμύρια στρέμματα γης, δασικών περιοχών, συγκεκριμένων οικοσυστημάτων, σπάνιων πολλών θα πω, τα οποία ήταν πραγματικά υπνεύμονες σε πολύ μεγάλες πόλεις όπως είναι η Αθήνα, που ουσιαστικά περιμετρικά από την Αθήνα δεν έχουν αφήσει και τίποτα χωρίς να το έχουν κάψει. Άρα βλέπουμε ότι σε αρκετά χρόνια από τώρα θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα ισορροπίας, ιδιαίτερα στις πόλεις. Βέβαια θα πω ότι κατά κύριο λόγο η Πελοπόννησος, η Εύβοια και περιμετρικά της Αθήνας είναι τα σημεία τα οποία οι εμπριστές κατ' εντολήν, αλλά και πολλές φορές στοχευμένα από ανώτατους αξιωματούχους έκαψαν με πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα, τα οποία θα τα πούμε και μεταγενέστερα, αλλά θα πω το ένα και το απλό. Όταν έρχεται, κύριε Ποντετσιάνο, και θα μείνω σε αυτό το παράδειγμα, όταν έρχεται ο κύριος πρωθυπουργός, κατά φαντασία πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Μητσοτάκης, στην Κέρκυρα συγκεκριμένα, στο μέρος στο οποίο διαμένω, και μας λέει ότι θα καούν αυτά γιατί έτσι πρέπει να γίνει και έτσι συμφωνήσαμε, και μόλις φεύγει μετά από μια εβδομάδα καίγεται ο Ερημίτης, ήταν ένα κομμάτι του Ερημίτη που μιλάμε για ένα πολύ σπάνιο οικοσύστημα με πολύ συγκεκριμένα είδη ζώων μέσα, τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά στον πλανήτη, το καίνε και δεν συμβαίνει τίποτα και δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Και στον Πρωθυπουργό, όπου είναι και ο καθόλου αρμόδιος, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι
είναι συναυτουργοί σε αυτό το τεράστιο έγκλημα, από εκεί και πέρα τι να συζητήσουμε. Και αναφέρω αυτό διότι είναι και βίωμα συγκεκριμένο το οποίο έχει συμβεί στην περιοχή που διαμένω, κύριε Μποντετσιάνη. Έτσι όπως το λέτε, κύριε Βασιλάκη, και θα πω κάτι το οποίο πάει το μυαλό μου, και για να πάει το μυαλό μου, έτσι πονηρά σκεπτόμενος κι εγώ, γιατί να μην πάει και το μυαλό αυτών των οποίων κάνουν αυτές τις ενέργειες με τις πυρκαγιές. Με τις πυρκαγιές αλλοιώνονται τα σύνορα. Ναι, με αυτά τα οποία είναι οικόπεδα ιδιωτικής χρήσεως, αλλά αλλοιώνονται και τα σύνορα τα οποία είναι δασικές εκτάσεις, τις οποίες αργότερα οι καταναλωτές καροδοκούν για αυτόν τον λόγο. Τι λέτε? Σαφώς υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, και αυτή η εκδοχή, κύριε Μποντετσιάνο, είναι λίγο πιο σπάνια όμως. Έτσι, το να κερδίσουν κάποιοι, το να κερδίσουν κάποιοι κάποια μέτρα γης ανάμεσα στα σύνορα της χώρας μας, ενδεχομένως στα Βαλκάνια, γιατί εκεί ουσιαστικά αναφέρεστε από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ένα θέμα τεράστιο. Αναφέρω για τοπικά εδώ πέρα, για τοπικά, σε δασικές περιοχές όπου συνορεύουν με ιδιωτικές περιουσίες. Α, εννοείται γι' αυτό, γιατί υπάρχουν και άλλα. Υπάρχουν και κάποιες φωτιές οι οποίες έχουν εξελιχθεί και ουσιαστικά έχουν διαμορφώσει και λίγο διαφορετικά τα σύνορα στη συνορογραμμή πάνω στα, που μας ενώνουν με τα Βαλκάνια ουσιαστικά, σαν χώρα. Έχει γίνει και αυτό. Αλλά αν μιλάτε για τις ιδιωτικές περιουσίες, βεβαίως, εκεί είναι και τα συμφέροντα. Και αν πάμε σε τέτοιο επίπεδο να συζητήσουμε, βεβαίως είναι και τα συμφέροντα τα ιδιωτικά, τα οποία κάποιος, ας πούμε, ενδεχομένως να έχει αγοράσει ένα δασικό, μια δασική έκταση, η οποία δεν μπορεί να κτίσει, δεν μπορεί να ενταχθεί στον πολεοδομικό σχεδιασμό για να μπορέσει να δομήσει το οτιδήποτε. Και βλέπουμε ότι εσκεμμένα γίνεται μια πυρκαγιά στο συγκεκριμένο δασικό κομμάτι για να μπορεί μετά γενέστερα να βγάλει μια άδεια πολεοδομική ο συγκεκριμένος κύριος ιδιώτης, ο οποίος έκαψε τα πνευμόνια και στέρισε από πολλούς συνανθρώπους του τη δυνατότητα μιας υγιούς διαβίωσης για να κάνει την ιδιωτική του ιδιωτελή κίνηση, ούτως ώστε να εξυπηρετήσει τα δικά του ιδιαίτερα προσωπικά συμφέροντα. Θα ήθελα να πω και δύο λόγια για τους κινδύνους που εγκυμονούν τη διάρκεια της κάθε πυρκαγιάς. Και ιδίως άμα είναι τεράστιες, κύριε Βασιλάκη, όπως αυτές το μάτι, αυτές την Εύβοια και ούτω καθεξής. Έχουμε λοιπόν δηλητηριώδεις καπνούς, όπου καίγονται ένα σωρό λάστιχα, πράγματα κτλ. Αιωρούμενα σωματίδια τα οποία και αυτά κάνουν την κατάσταση της υγείας αποκλειστική. Καμένη γη. Κουβέντιαζα με κάποιους γεωργούς και γεωπόνους, οι οποίοι λένε για αυτή η καμένη γη, για να μπορέσει να είναι χρήσιμη ξανά, θα πρέπει να περάσουν πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορεί να τη σπείρουν, δεν μπορούν να φυτέψουν κάτι. Δεν είναι κρανίου τόπος, που λένε. Και θέλω να ξέρω, να μου δώσετε μια ολοκληρωμένη απάντηση, αυτούς που συλλαμβάνουν τους επέτειους, ποια είναι η τύχη τους? Τους αφήνουν από την πίσω πόρτα? Κύριε Μποντετσιάνο, αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω με σιγουριά. Έχουμε ενδείξεις, αλλά δεν έχουμε αποδείξεις. Αλλά σύμφωνα με τις ενδείξεις, βλέπουμε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη δικαστική και νομική διαχείριση πάνω σε τέτοια άτομα και πολλά από αυτά τα στοιχεία και τις αποδείξεις που ενδεχομένως να εμφανίζονται σε δικαστικές αίθουσες, δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση εμείς, δεν μας το επιτρέπουν. Μόνο και μόνο αυτό, βέβαια, αφήνει να εννοηθεί ότι κρύβουν πάρα πολλά και η συγκάλυψη και το μέγεθος αυτής της συγκάλυψης είναι τεράστιο. Σίγουρα κάποιοι είναι εντεταλμένοι, θα πω και αυτό το συγκεκριμένο, το οποίο είναι και αποδεδειγμένο, γιατί δεν γίνεται να βγαίνει ένας πρωθυπουργός και να λέει θα καεί εκεί, θα καεί εδώ, θα καεί εκεί, και με το που καίγεται μετά από 5 μήνες, 6, 7, μόλις ψιλοξεχνάει η τοπική κοινωνία, μπορεί ενδεχομένως να έχουν πέσει και κάποια χρήματα σε κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους για να το διαχειριστούν. Βλέπουμε ανεμογεννήτριες σε ολικά πάρκα να ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια. Άρα δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να ξαναφυτέψουμε και να ανακτήσουμε, αλλά και να επανορθώσουμε αυτό το έγκλημα το οποίο έχουμε κάνει, ή τουλάχιστον αυτό το έγκλημα το οποίο επιτρέψαμε να συμβεί, για αμέλεια, για οποιαδήποτε, για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα το εξετάσω, αλλά βλέποντας ότι πολλές ανεμογεννήτριες έχουν τοποθετηθεί, αλλά και πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε καμένες εκτάσεις οι οποίες είχαν ήδη αναφερθεί ότι θα καούν, άκουσον, άκουσον. Από εκεί και πέρα θα συζητήσουμε, κύριε Μποντετσιάνο. Όταν
τα μεγαλύτερα κεφάλια τα οποία βγαίνουν ευθαρσώς μπροστά σου και σου λένε θα καεί αυτό. Και μιλάμε για τον Πρωθυπουργό του κράτους. Δεν μιλάμε για κάποιον τυχαίο. Μιλάμε για τον Πρωθυπουργό του κράτους. Και όταν δεν υπάρχει αυτό το κράτος, ο θεσμός, να μπορέσει να πει σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι εκπρόσωπος ενός ολόκληρου έθνους, ότι πρέπει να πάει φυλακή, γιατί ουσιαστικά προφητεύει καταστροφές του περιβάλλοντος με στόχο και σκοπό την οικονομική απολαβή συγκεκριμένων κονδυλίων για να τοποθετηθούν ανανεμόσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό νόμο, αλλά και τη διαδρομή που χαράζει η Ευρώπη προς τα κράτη-μέλη, τι να συζητήσουμε? Να μιλήσουμε για τον εμπριστή που πέταξε το σπίρτο? Εδώ μιλάμε ότι οι ίδιοι οι οποίοι διαχειρίζονται τα κοινά της χώρας έχουν προγραμματίσει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό όλες αυτές τις καταστροφές. Άρα πού είναι σήμερα ένας εισαγγελέας, πού είναι όλοι αυτοί οι θεσμοί οι οποίοι πληρώνουμε ένα σκασμό λεφτά σαν Έλληνες πολίτες κάθε χρόνο ετησίως, την πυροσβεστική, το λιμενικό, τις δυνάμεις ασφαλείας, το δικαστικό σώμα, το Υπουργείο Ελληνικής Άμυνας, πού ήταν ο στρατός, πού ήταν ουσιαστικά όλες αυτές οι υπηρεσίες που πληρώνουμε για να μπορέσουν να υποστηρίξουν μια τέτοια συγκεκριμένη πυρκαγιά ή μια τέτοια συγκεκριμένη καταστροφή. Αλλά όταν, κύριε Βοντετσιάνο, κάποιοι κύριοι οι οποίοι είναι υψηλά ιστάμενοι είτε στην πυροσβεστική είτε πιο ψηλά και λύνουν και δένουν και ουσιαστικά θέλουν να αλλάξουν τον έναν πυρογνώμονα ή τον άλλο ενδεχομένως διευθυντή της πυροσβεστικής και να βάλουν κάποιον δικών τους, με συγχωρείτε. Λοιπόν, εκεί και ένα αέρα μέσα δεν υπάρχουν για να σβηστούν οι πυρκαγιές και γίνεται ουσιαστικά μία, αν θέλετε, μία παράκαμψη του κανονισμού και του πρωτοκόλλου στις προκειμένες περιπτώσεις και έτσι ουσιαστικά έχουμε χαμένες ζωές ανθρώπων, Ελλήνων πολιτών, αλλά και τεράστια καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Έτσι όπως τα λέτε είναι, κύριε Βασιλάκη, και θα σταθώ στα λεγόμενά σας, όπου είπατε πού είναι το κράτος, πού είναι οι πυροσβεστικές, πού είναι οι φορείς. Και εγώ θα πω σε αυτό το μεγάλο χρονικό της καταστροφής της χώρας μας και ιδίως το μάτι, το οποίο έμεινε πάρα πολύ έτσι έντονο στα μάτια και στις μνήμες των ανθρώπων. Η Εκκλησία, κύριε Βασιλάκη, ήταν πουθενά αργός, βοήθησε, έκανε κάτι, πρόσφερε κάτι, έδωσε χρήματα, επήρε πυρόπληκτους να τους βοηθήσει, να τους κάνει στα σπίτια πάλι, όπου έχουν πάρα πολλά λεφτά, τεράστια λεφτά. Τρεις μιλάμε, για τρεις. Κοιτάξτε, κύριε Βοντετσιάνο, η Εκκλησία είναι ένα τεράστιο κομμάτι, το οποίο δεν θα ήθελα να το μπλέξουμε τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, γιατί όχι δεν έχει καμία αξία. Να το μπλέξουμε, γιατί και αυτοί μας ζητάνε από εμάς εδώ πέρα συνέχεια και πρέπει να το μπλέξουμε. Αν όχι, να το σχολιάσουμε. Κοιτάξτε, δεν εμπλέκεται, εννοείται, αν βοήθησε η Εκκλησία. Ανθρωπιστικά να βοηθήσουν, έτσι το θέτω. Ενδεχομένως, κύριε Βοντετσιάνο, χωρίς να έχω ερευνήσει επί του θέματος και θα ήθελα να μείνω σε αυτό, γιατί δεν θέλω να μιλήσω και να πω κάτι το οποίο δεν ισχύει ή κάτι το οποίο δεν έχει ερευνηθεί, αλλά θεωρώ ότι η Εκκλησία μονομερώς κάνει κάποιο συγκεκριμένο έργο για να φαίνεται ότι παράγει κάποιο ανθρωπιστικό έργο, αλλά από την άλλη, όπως και εσείς πολύ σωστά προείπατε, έχει τεράστια ποσά στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, που δεν είναι της Ελλάδος ως γνωστόν και το γνωρίζουμε, και ουσιαστικά ο εκάστοτε υποδιευθυντής, θα πω, ή ο εκάστοτε διευθυντής, δεν θυμάμαι ακριβώς, είναι πάντα ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων στην Εθνική Τράπεζα. Και η περιουσία που έχει η Εκκλησία, ΑΕΠΣΙΛΟΝ, θα πω, στην Εθνική, αν θυμάμαι είναι ο πρόεδρος, ναι, στην Εθνική είναι πάνω από 5-3. Άρα τι να συζητήσουμε, κύριε Ποντετσιάνο, αν θα πρέπει να φτιαχτούν νέα σπίτια για αυτούς που χάσαν τις περιουσίες τους, αν πρέπει να αποζημιωθούν τα ορφανά που έμειναν από τις οικογένειες και τους πατεράδες και τις μανάδες που χάσαν τη ζωή τους, είτε στο Μάτι, είτε στην Πελοπόννησο του 2007, είτε σε όλες αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν συμβεί στη χώρα μας. Η Εκκλησία θα πρέπει να το κάνει αυτό? Ή μάλλον θα πρέπει να δούμε ότι πρέπει να κάνουμε μια ριζική μεταρρύθμιση στο κομμάτι της προστασίας της χώρας σε επίπεδο πυρκαγιών και σε επίπεδο δασικών εκτάσεων και να είμαστε πολύ προσεκτική για να μπορέσουμε να αποφύγουμε όλες αυτές τις καταστροφές. Και μετά
ουσιαστικά να μην χρειάζεται να πάμε στην επανόρθωση ή στην ανάκτηση κάποιων συγκεκριμένων προβλημάτων τα οποία δημιουργήθηκαν βάσει αυτών των πυρκαγιών. Άρα πρέπει να λύσουμε την αιτία και όχι το αποτέλεσμα που φέρνει η αιτία. Ποιος δίκασε ποτέ την αιτία? Ποιος ουσιαστικά έλυσε το πρόβλημα από τη ρίζα του, στην αιτία που δημιουργείται, που μετά φέρνει προεκτάσεις, αποτελέσματα καταστροφικά για τους ανθρώπους, για το περιβάλλον και για την ίδια την ύπαρξή μας? Ήσασταν σαφείς, κύριε Βασιλάκη, στην τοποθέτησή σας. Θα ήθελα λίγο ακόμη να σταθώ στο μάτι και να σταθώ σε ένα ηχητικό, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο μας φέρατε, και θα παρακαλέσω τον καλό μας σκηνοθέτη, αν μπορέσει να βάλει λιγάκι να ακούσουμε, ιδίω στα επίμαχα σημεία. Ναι, κύριε Ποτετσιάνο, πρέπει να μπει οπωσδήποτε αυτό. Οπωσδήποτε. Κάποιοι μπορεί να πάρουν την πίτα και σε έπαρε την πίτσα. Έτσι είναι το παιχνίδι στην Ελλάδα. Οι 2007 στον πύργο πάγαν και τα λεπτά που είχε μαζί του κόσμου και μέχρι και τις πλημμυριές. Σε κερδίδι, δικηγόρη. Τίποτε δεν γίνεται. Θα πιέσεις έτσι αυτά. Ή θα πιέσεις χωρίς το δικαστήριο και μετά θα πιέσουμε άλλα για τα ισχύρια πλημμύρια. Και θα έχεις και μια μεταθεσούλα για Σάμο Ίγκο. Θα παραπαρτηθώ. Βολεύει έτσι καλύτερα τουλάχιστον. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Για μένα να γράψεις όσο πιο απλά πράγματα. Ξέρω σαν λέω, έχεις ζητήσει. Τα περισσότερα έχουν γίνει κοινοποίησεις και εκεί. Τα περισσότερα έχουν γίνει κοινοποίησεις και εκεί. Κοίτα, ποια έχουν, ποια δεν έχουν. Και φάστα. Με ερευνία, αδερφή, αντιπανικός. Έτσι όπως είναι τώρα, είναι προτιμότερο να έρθουν στη φουλιά παρά να έρθουν πόσες που είσαι αναλάβει. Ξέρω. Γιατί στη φουλιά δεν ασχολούμαι με καμία κατηγορία. Θα έκανα ό,τι μπορούσα. Το κέντρο, παρουσία του πηγών που πήγα, γιατί μου είπαν να πάω, ό,τι μπορούσα σαν άνθρωπος, ποιος επαγγελματίας πληρώτας, το έκανα. Δεν με αγγίζει τίποτα μάλλον. Μήπως ήταν την αίτηση πιθανόν προκύπτουν ευθύνη για τον τέρα μου, παρακαλώ να εξαιρεθώ την υπόλοιπη. Μπορώ πιθανόν και αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να μην γραμμίσει αυτή η υπόθεση εμένα. Το πού είναι εσύ ότι πιθανόν. Το πού. Το πού. Πέρα που γίνει αυτό για τον Αντρέβλο. Μετά σε έσκησα, το ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Σε έσκησα. Ούτε να βγει εγώ, δεν μπορώ να διαφορώσω την υπόθεση και τα λοιπά και τα λοιπά γιατί... Αλλά μη γράφει την εγγνώση τώρα για την προσθήκη για την είναι μια μείωση. Εγώ γι' αυτό σε κάλεσα. Εγώ γι' αυτό μου είπα. Κάλεσέ τον μου λέει. Και πες του το. Ναι, ναι, ναι. Μη γράψει ότι ευθύνεται για νοτέρου και μη γράψει ότι ευθύνεται ο δήμαρχος ή δούλου ο καθένας ή κάποια υπηρεσία ή το καθαργείο. Πώς έκανα. Γιατί, στο λέω, έχεις 15 χρόνια. 20 για να πάρει συντάξει. Θα δει το χαρτάκι από πάνω, χωρίς να το θέλω εγώ, έτσι. Θα πούνε στη Σάμο. Ποιος είναι, ναι. Και στην πρώτη φωτιά μου του σηκώνεις και τίποτα. Έτσι γίνεται το παιχνίδι. Άρα βλέπουμε, κύριε Ποτετσιάνο, το μέγεθος της συγκάλυψης το οποίο αποτυπώνεται στην προκειμένη συνομιλία. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ακριβώς και είναι λυπηρό αυτό το πράγμα και για να βλέπουμε να έρθουμε στο φως της δημοσιότητας στο ενόγω βίντεο, φανταστείτε πώς άλλα σκάνδαλα έτσι έχει πέσει, όπως είπα και στην αρχή, στάχτη στα μάτια, κύριε Βασιλάκη. Βλέπουμε, κύριε Ποτετσιάνο, εδώ τον εμπειρογνώμονα ο οποίος κάνει ηχογράφηση στο διαμεσολαβητή υπουργών και ανώτατων πολιτικών στελεχών της πολιτικής ηγεσίας του τόπου, που εμπλέκουν εισαγγελείς, εμπλέκουν μέσα το δασαρχείο, υπηρεσίες. Βλέπουμε ότι έτσι λειτουργεί το καθεστώς στην Ελλάδα, το παραδέχεται κιόλας μέσα στην εν λόγω συζήτηση. Βλέπουμε ότι μην τυχόν και πεις ότι υπάρχουν ευθύνες ανωτέρων σου πάνω σε αυτές τις πυρκαγιές και στις καταστροφές,
διότι θα σε. Το είπε, έτσι. Δεν θα το πω εγώ. Απλά θα μεταφέρω αυτά που είπε. Ότι θα τον εσκίσει. Και ποιος είσαι εσύ, εμπειρογνώμονα, που θα τα βάλεις με τη Δούρου, θα τα βάλεις με αξιωματούχους, με δικαστικούς μισαγγελείς, αλλά και με πολιτικούς παράγοντες που ουσιαστικά τρώνε και έχουν φάει τεράστια ποσά, ιδιαίτερα με το Ταμείο Μολυβιάτη που θα το συζητήσουμε θεωρώ και, και μετέπειτα, τεράστια ποσά πάνω στις πλάτες αλλά και πάνω στο αίμα αθώων ανθρώπων, συμπολιτών μας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους. Είναι ντροπή πραγματικά για το έθνος των Ελλήνων να υπάρχουν σήμερα τέτοια αποβράσματα στη διοίκηση της χώρας. Και αυτό πρέπει να τελειώσει και να σταματήσει τώρα, γιατί μέχρι στιγμής έχει καεί το 14% της ελληνικής επικράτειας. Αν το επιτρέψουμε και συνεχιστεί αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν θα μείνει κάτι το οποίο δεν θα είναι καμένο στην ελληνική επικράτεια. Θα τα κάψουν όλα, κύριε Ποτετσιάνο, για να φυτέψουν ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά και δεν ξέρω τι άλλη γελοιότητα τους έχουν πει οι πιο πάνω δήθεν Ευρωπαίοι φίλοι μας και συμμάχοι μας. Έτσι είναι, κύριε Βασιλάκη, και λίγα που είπατε και βλέπω ότι... Προσπαθώ να είμαι λακωνικός, κύριε Ποτετσιάνο, γιατί πρέπει να το πάμε και, και αλλού, έτσι. Προσπαθώ να είμαι λακωνικός και να τοποθετούμε εντάχει. Γιατί μπορούμε να πούμε χιλιάδες πράγματα τα οποία απορρέουν μέσα από αυτή την γελοιότητα και μέσα από αυτή την σκηνοθετημένη, καταστροφική κατάσταση την οποία έχουν ουσιαστικά δημιουργήσει οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι ζητάνε κάθε 4 χρόνια την ψήφο των Ελλήνων και ουσιαστικά αυτό που δίνουν πίσω και αυτή η ανταπόδοση που δίνεται στον Έλληνα πολίτη είναι θάνατος και μόνο θάνατος. Δεν έχω κάτι άλλο να πω πάνω σε αυτό. Είπατε ότι έχει καεί έως τώρα το 14% της πόλης. Και αν βάλουμε έτσι με το άρρωστο μυαλό αυτών που είναι πίσω... Το 14% με συγχωρείτε να σας διορθώσω, το 14% της ελληνικής επικράτειας, όχι της πόλης, το 14% της ελληνικής επικράτειας. Της Ελλάδος, της επικράτειας. Λοιπόν. Αν βάλουμε λοιπόν αυτό το ποσοστό και βάλουμε και μπούμε στο μυαλό αυτών των άρρωστων μυαλών που... βάζουν κάποιους να βάζουν αυτές τις πυρκαγιές, άμα θα τελειώσουν τα βάση, να φανταστώ ότι θα μπουν να καίνε και πόλεις, να καίνε και σπίτια, να καίνε και μαγαζιά, να καίνε και κόσμο. Γιατί η Μορυσία τους έχει αποφρασύνει αυτούς τους ανθρώπους και δεν ξέρω μέχρι πού μπορούν να το φτάσουν, κύριε Βασιλάκη. Κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει. Όσο τους επιτρέπουμε να συμβαίνουν όλα αυτά στην πατρίδα μας, σαφώς δεν ξέρεις τι μπορεί να ξημερώσει αύριο. Γιατί αυτοί είναι άρρωστοι, είναι ανώμαλοι. Και είναι πραγματικά ανίκανοι να εκτελέσουν την οποιαδήποτε διαδικασία για άλλους πολίτες. Είναι πραγματικά αναξιόπιστοι, ανίκανοι και εγκληματίες. Γιατί για μένα είναι εγκληματίες. Καθαρά και ξάστερα, κύριε Ποτετσιάνο, δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτοί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Και για την κοινή γνώμη, αλλά και για τους Έλληνες πολίτες. Δεν διασφαλίζουν τίποτα. Πληρώνονται αδρά για να μας σκοτώνουν και για να περιορίζουν συνεχώς τη φυσιολογία του ανθρώπου. Για να φτιάχνουν και να δημιουργούν συγκεκριμένες τεχνητές διαδικασίες για να κονομάνε άκουσον τώρα και με τα δάση μας και με την πραγματική το πραγματικό δώρο της δημιουργίας μας που μας εξασφαλίζει μια αρμονία και μια αρμονική συνύπαρξη με τα πάντα στο δημιουργικό μας περιβάλλον και αυτοί το καίνε. Αυτοί καταστρέφουν τον ίδιο τον εαυτό μας, καταστρέφουν τον άνθρωπο. Γιατί όταν καταστρέφεται το περιβάλλον του ανθρώπου, καταστρέφεται και ο ίδιος ο άνθρωπος. Θέλει πολύ μυαλό να το καταλάβει κάποιος. Ότι σε κάποια χρόνια δεν θα υπάρχει οξυγόνο, αλλά και το διοξίδιο του άνθρακα, το οποίο είναι απαραίτητο, θα εκλείψει. Και λένε τα αντίθετα για κλιματικές αλλαγές και για διάφορα τέτοια. Για λιώσιμο των πάγων δήθεν και ότι οι πυρκαγιές έχουν συμβεί από αυτό. Τι να συζητήσουμε τώρα, όταν υπάρχουν οπλικά συστήματα, κύριε Ποτετσιάνο, τα οποία μπορούν να τροποποιήσουν τον καιρό όπως ακριβώς αυτό αγουστάρουν και να μπορέσουν να φτιάξουν τεχνητές καταστροφές σε όλο τον πλανήτη, που είδαμε και στην Καλιφόρνια της Αμερικής, έχουμε δει και στην Αυστραλία, έχουμε δει και άλλα μέρη στον πλανήτη, η μισή Αφρική. Δηλαδή, τι θέλουν να κάνουν ακριβώς, να εξαφανιστεί το άνθρωπος πάνω από τον πλανήτη. Αυτό θέλουν, γιατί αυτό βλέπουμε να συμβαίνει συνεχώς.
Τελικά μόνο εμείς το βλέπουμε, κύριε Βασιλάκη. Δεν το βλέπουν και άλλοι, δεν το βλέπει και άλλος κόσμος. Με... Το βλέπουν και άλλοι, κύριε Παντετσιάνο, το βλέπουν. Αλλά ο κόσμος φοβάται. Ο πολίτης φοβάται να πει τη γνώμη του, να πει την άποψή του. Λέμε και ευαγγελιζόμαστε συνεχώς ότι υπάρχει δημοκρατία, αλλά τελικά δεν έχουμε καταλάβει ούτε τι σημαίνει δημοκρατία, αλλά δεν έχουμε διαπιστώσει κιόλας ότι η δημοκρατία αυτή δεν υπήρχε και ποτέ. Γιατί δεν βάλαμε τις σωστές βάσεις, τις αξίες μας, τις αρχές μας, τους πολιτιακούς μας νόμους, όπως είναι δομημένος ο ίδιος ο άνθρωπος. Φύγαμε και ξεφύγαμε και έχουμε τεράστια απόκληση από όλη αυτή την πραγματική δημιουργική διαδρομή, την οποία θα έπρεπε όλοι μας οι άνθρωποι να σεβόμαστε και να ακολουθούμε πιστά. Αλλά για ποιο λόγο όλα αυτά συμβαίνουν? Συμβαίνουν για το χρήμα? Για κάτι χαρτάκια που μας ψήσαν ότι έχουν αξία? Ενώ χάνουμε την πραγματική αξία που είναι έξω από το σπίτι μας, τον συνάνθρωπό μας, την ευημερία του συνόλου, την προστασία του περιβάλλοντος. Τελικά ποιο είναι πιο σημαντικό? Να επιβιώσει ο άνθρωπος και να μεγαλουργήσει και να υπάρχει μια ανέλυξη για όλους, ή να υπάρχει αυτή η συρρήκνωση και αυτή η καταστροφική εκτέλεση, θα πω, που σε κάποια χρόνια θα μεταφραστεί και θα αναγνωστεί ως μια τεράστια γενοκτονία? Γιατί, να μην κρυβόμαστε, το βλέπουμε ότι ο άνθρωπος, σύμφωνα με αυτά τα οποία επιτρέπει στη δημιουργία του να συμβαίνουν, έχει αρρώστιες, έχει ασθένειες, έχει ιούς, έχει διάφορες γελοιότητες, οι οποίες εκτελούνται από κάποια συγκεκριμένα κέντρα εξουσίας, τα οποία πρέπει να σταματήσουν εδώ. Και αν δεν τους σταματήσουμε εμείς οι Έλληνες ανθρώποι, και όποιος είναι άνθρωπος θα πάει στον πλανήτη, όπου ουσιαστικά άνθρωπος σκοτώνει άνθρωπο, γιατί αυτό συμβαίνει, αν και δεν μπορώ να χαρακτηρίσω αυτούς που κάνουν αυτές τις διαδικασίες ανθρώπους, αλλά όπως και να έχει, και να μην είναι άνθρωποι, ζουν μαζί μας. Και πρέπει να σεβαστούν τον τεράστιο ιερό χώρο τον οποίο ουσιαστικά χρησιμοποιούν. Και αυτός είναι ο πλανήτης μας. Και ο πλανήτης μας είναι ουσιαστικά θα πω μια προέκταση, όχι προέκταση, θα πω ότι ο ίδιος ο πλανήτης, και θα το αποτυπώσω έτσι για να κλείσω κιόλας, κύριε Ποντετσιάνο, πάνω στο κομμάτι αυτό, ο ίδιος ο πλανήτης είναι 75% νερό. Αν δούμε και αν το αναγάγουμε αυτό στον ανθρώπινο οργανισμό, ο άνθρωπος είναι 78% νερό. Άρα ο πλανήτης είναι δομημένος και φτιαγμένος έτσι ούτως ώστε να φιλοξενήσει τον άνθρωπο. Είναι μια προέκταση ο πλανήτης του ανθρώπου και το αντίστροφο. Άρα πρέπει να προστατεύουμε. Όταν προστατεύουμε τον εαυτό μας, πρέπει να προστατεύουμε και το περιβάλλον μας. Το περιβάλλον μας και ο εαυτός μας και ο άνθρωπος είναι το ίδιο και το αυτό. Είναι ταυτόσιμο. Άρα και με τα δάση και με τα πνευμόνια μας ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή. Έτσι είναι όπως τα λέτε, κύριε Βασιλάκη. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θα πω το εξής, ότι ο Έλληνα άνθρωπος είναι από τη φύση του, από το DNA του, δημιουργός. Δυστυχώς όμως μας έχουν καταδύσει ζήτουλες μέσα στην ίδια μας, μέσα στο ίδιο μας το κράτος, με όλα αυτά που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Και όσο νούπο έρχονται, πλησιάζουν εκλογές. Και μέσα και πλησιάζουν οι εκλογές, θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε λίγο στην πολιτεία. Τι έχει κάνει ως πρόληψη, τι έχει κάνει ως μέρημνα, έτσι, τι έχει κάνει από πλευράς μηχανημάτων, τέλος πάντων, επίγειων, εναέριων, θαλάσσιων, εάν είναι σε καλή κατάσταση, σωστή κατάσταση, εάν θα συντηρούν σωστά, εάν έχουν έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό σε μόνιμη βάση. Όλα αυτά θα ήθελα να μας δώσετε μια εικόνα. Κύριε Ποντετσιάνο, σήμερα υπάρχουν 10.773 μόνιμοι υπάλληλοι της προσβεστικής. Υπάρχουν πάρα πολλά οχήματα τα οποία... Στα γραφεία μέσα. Θα το αναλύσουμε μετά αυτό. Εγώ σας λέω αυτή τη στιγμή τι υπάρχει. Τι υπάρχει και τι είναι... θα πω... Άσχετα αν είναι φαινομενικό, αλλά αυτό υπάρχει. Αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται. Αυτοί οι 10.773 πληρώνονται. Οι άλλοι 3.850 που είναι με πενταετής σύμβαση εργασίας με την πυροσβεστική, και υπάρχουν και 2.500 εποχιακοί πυροσβέστες σε συνδυασμό με άλλους 2.000 εθελοντές πυροσβέστες, οι οποίοι ουσιαστικά είναι στην πρώτη γραμμή σε περίπτωση πυρκαγιών ή της οποιασδήποτε άλλης φυσικής, ξέρετε, εντός εισαγωγικών, έτσι, φυσικής καταστροφής, η οποία δεν γνωρίζουμε αν είναι τροποποιημένη ή είναι πραγματικά μόνο εκ της φύσεως. Εγώ θεωρώ ότι είναι και κατά πολύ μεγάλο ποσοστό τεχνητή, έτσι.
Γιατί ναι, μεν υπάρχει ο αέρας, αλλά κάποιος κάνει τον αέρα ακόμα περισσότερο, ακόμα μεγαλύτερα ταμποφόρ για να μπορέσει να επιταχυνθεί η διαδικασία. Κάτσε να το δούμε όμως αυτό σε κάποιες άλλες εκπομπές. Ας μείνουμε όμως τώρα στο πυροσβεστικό και στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Θα πω ότι έχουμε εκπαιδευμένους πυροσβέστες, ότι ναι, μεν υπάρχει μια μερίδα οι οποίοι παίζουν τάβλη μέσα στην πυροσβεστική, όπως είπατε, και παίζουν χαρτιά, και ενδεχομένως να κάνουν και κάποιες άλλες διαδικασίες τις οποίες δεν τις γνωρίζουμε, αλλά όπως και να έχει, πληρώνονται για την ασφάλεια των δασικών μας εκτάσεων και της επικράτειάς μας. Και θέλω να πω ότι έχουμε και, ουσιαστικά έχουμε και δυνάμεις αέρος οι οποίες μπορούν να απεσοβήσουν μια τέτοια καταστροφική πυρκαγιά. Έχουμε πολλά μηχανήματα, αλλά αυτό που με προβληματίζει και θεωρώ ότι προβληματίζει και θα πρέπει να προβληματίσει τον οποιονδήποτε Έλληνα πολίτη, είναι ότι ναι, έχουμε αυτό το υλικοτεχνικό υλικό και τις υποδομές σε ένα επίπεδο, αλλά άμα δεν υπάρχει βούληση να δοθούν εναέρια μέσα, να δοθούν οι απαραίτητες προσεγγίσεις από έναν αξιωματούχο, και ο αξιωματούχος κοιτάει ουσιαστικά να πάρει τη θέση λίγο μιανού πιο πάνω από αυτόν, σαμποτάροντάς τον στο κομμάτι της, της εν λόγω δραστηριότητας που είναι η αποτροπή αυτών των καταστροφών, από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο, κύριε Βοντετσιάνο. Ό,τι και να έχεις, μα δεν βλέπουμε ότι έχουμε ένα αέρια μέσα, έχουμε πάρα πολλά συστήματα τα οποία έχουμε και το ΣΕΡ, ένα σύστημα το οποίο στηρίζεται πάνω σε συγκεκριμένη τεχνογνωσία διαδικτύου ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης, όπου εμείς σαν Ελλάδα το δημιουργήσαμε μέσω του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Και ουσιαστικά είμαστε οι μόνοι που δεν το υιοθετήσαμε, αλλά το πήρε τελικά η Ευρώπη για να κάνει τη δουλειά της και χρησιμοποιήθηκε σε πυρκαγιές που συνέβησαν σε ευρωπαϊκά κράτη. Αλλά τελικά αυτοί που το δόμησαν, αυτοί που το έφτιαξαν και είχαν την ιδέα αλλά και την πρακτική εφαρμογή, που είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, δεν το υιοθέτησε και για την Ελλάδα. Άρα βλέπουμε πόσο εγκληματικά πράγματα, πόσα εγκληματικά πράγματα έχουν συμβεί κατά του ελληνικού έθνους και κατά των Ελλήνων πολιτών. Και δεν μιλά κανένα. Προμελέτης αυτό. Όχι εκ προμελέτης, εσκεμένα. Όχι, είναι μελετημένο, καλά το πάτε. Εκ προμελέτης, κύριε Βοντετσιάνο. Άρα, δεν είναι δυνατόν να έχουμε τόσους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται και είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των δασών μας, του περιβάλλοντός μας, αλλά τελικά να παίρνουμε Ρουμάνους και να έχουμε την ανάγκη από άλλους να έρθουν να μας δείξουν πώς θα πρέπει να ζήσουμε τη φωτιά. Είμαστε σοβαροί τώρα. Είναι κράτος αυτό. Κράτος δικαίου αυτό. Οργανωμένο κράτος το οποίο πληρώνει ένας πολίτης. Τι άλλο να συζητήσουμε, κύριε Βοντετσιάνο. Αυτοί είναι όλοι τελειωμένοι. Πρέπει να φύγουν. Τελείωσε. Είναι ανίκανοι. Ανίκανοι και επικίνδυνοι. Σωστά. Σωστά. Συμφωνώ απόλυτα. Έτσι είναι όπως τα λέτε. Και θα ήθελα λίγο. Μας δώσατε βέβαια μία γεύση πιο πριν. Είπατε δύο πράγματα. Θα ήθελα λίγο τώρα έτσι επιγραμματικά να μας πείτε. Επενδύσεις στην Ελλάδα με φόντο την καμένη γη. Πού πάει το μυαλό σας? Είπαμε πριν, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές τουλάχιστον για την ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Ακούστε, κύριε Βοντετσιάνο, μιλάνε για προστασία του περιβάλλοντος, ενώ καίνε δασικές εκτάσεις για να βάλουν και να φυτέψουν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, και ταυτόχρονα μας λένε ότι έχουμε κλιματική αλλαγή και ότι πρέπει να πάμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καίγονται στα δάση! Και κοιτάξτε, να σας διακόψω λίγο. Και πριν τις πυρκαγιές έχουν ήδη αυτά προπολιθεί, προνοικιαστεί τα μέρη αυτά και έχουν βγει σχέδια για να κατασταθούν οι ανεμογεννήτριες. Ακριβώς έτσι, κύριε Βοντετσιάνο. Πυρκαγιών. Είναι βασικό αυτό. Αυτές τις πληροφορίες έχω. Και έτσι είναι όπως τα λέτε, κύριε Βοντετσιάνο, και ακόμα χειρότερα. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι θα ήθελα να αναφερθούμε εδώ και να κλείσουμε, αν θέλετε, με αυτό που έγινε στο μάτι και στην υπόθεση προγενέστερα του 2007, όπου μιλάμε για ένα τεράστιο φαγοπότι από τις ιδιωτικές δωρεές που έγιναν για τους πυρόπληκτους και για αυτούς που χάσαν τις περιουσίες τους και τις ζωές τους, αλλά τελικά τα φάγανε οι επιτίδιοι τα λεφτά αυτά,
το λεγόμενο Ταμείο Μολυβιάτη που έχει γίνει και ευρέως γνωστό. Και ουσιαστικά βλέπουμε ότι όλες οι αποζημιώσεις, αλλά και η βοήθεια, αν θέλετε, του κράτους για να επανορθωθεί ουσιαστικά ένα μέρος αυτής της τεράστιας καταστροφής, είτε υλικής, είτε αυτοί που μεταφράζεται σε θανάτους συμπολιτών μας, φαγώθηκαν από συγκεκριμένα κέντρα, από δημοτικούς υπαλλήλους, από διάφορους εισαγγελείς ενδεχομένως. Δεν μπορώ να μιλήσω για εισαγγελείς με αποδείξεις, αλλά αφήνει να εννοηθεί. Υπάρχουν ενδείξεις, δεν υπάρχουν αποδείξεις. Πρέπει να είμαι συγκεκριμένο σε αυτό που λέω και είναι σοβαρό το θέμα. Έτσι. Αλλά είναι εμπλεκόμενοι πάρα πολλοί φορείς μέσα σε αυτή τη διαδικασία και μιλάμε για 200 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ουσιαστικά κάνανε φτερά και ούτε το 10%, άντε το 15%, κάπου εκεί, 10 με 15% πήγε πραγματικά στην επανόρθωση των προβλημάτων αλλά και των αποτελεσμάτων όλων αυτών των καταστροφικών πυρκαγιών οι οποίες συνέβησαν στον ελλαδικό χώρο. Άρα από εκεί και πέρα, κύριε Βοντετσιάνο, τι να συζητήσουμε? Μπορούμε να μιλάμε για μέρες. Είναι πάρα πολλές προεκτάσεις. Αλλά θα ήθελα να μείνουμε μόνο σε αυτό, στο ότι είναι ανίκανοι να εκτελέσουν την οποιαδήποτε διαδικασία, είναι επικίνδυνοι και πρέπει ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή, μιας και είπατε με τις εκλογές, εν ώψη εκλογών, να τιμωρήσει όλους αυτούς τους πραγματικά ιδιωτελείς τύπους οι οποίοι έχουν εκτελέσει τόσα εγκληματικά λάθη κατά των Ελλήνων πολιτών. Είναι άλλο ένα σύν αυτό ουσιαστικά στην γελοιότητα την οποία συμβαίνει στη χώρα μας, πέραν από το πολιτικό κομμάτι, το κοινωνικό, αλλά και και οποιαδήποτε άλλη μορφή, αν θέλετε, του δημόσιου βίου, που σήμερα βλέπουμε ότι έχει τελείως εκπέσει. Θεωρώ ότι πρέπει να τιμωρηθούν όλοι αυτοί και ο τρόπος συνταγματικά να τιμωρηθούν όλοι αυτοί είναι να μην υποστηριχθούν στις επόμενες εκλογές. Και όχι μόνο αυτό. Παλιά ο Έλληνας πολίτης παλαιότερα δεν είχε μια λύση, δεν είχε κάπου να πει ότι να, αυτόν τον άξιο θα βγάλω για να μπορέσουμε να είμαστε όλοι καλά, να το πούμε έτσι λαϊκά. Σήμερα υπάρχει η λύση. Υπάρχει η λύση και βρίσκεται στον πολιτικό φορέα του Έθνους των Ελλήνων. Και μόνο, κύριε Βοντετσιάνο. Και λέω και μόνο, διότι όλοι έχουν ψηφιστεί. Όλοι έχουν κυβερνήσει μέσω κομματικών, αν θέλετε, καταστάσεων και κομματικών μηχανισμών. Και ουσιαστικά βλέπουμε ότι το μόνο κέρδος ουσιαστικά που έχει ο Έλληνας πολίτης είναι να καταστρέφεται η υγεία του, να καταστρέφεται το κοινωνικό του περιβάλλον, να καταστρέφεται το δημιουργικό του περιβάλλον και ουσιαστικά να μην υπάρχει ούτε παρόν ούτε μέλλον για αυτόν και για τα παιδιά του. Κύριε Βασιλάκη, σίγουρα θα μπορούσαμε να μιλάγαμε για αρκετή ώρα ακόμα όσον αφορά το θέμα αυτό με τις καταστροφικές τρομοκρατικές ενέργειες με τις πυρκαγιές, αλλά λόγω παραλέψεις του χρόνου θα ήθελα να πω και το εξής. Εγώ σαν Έλληνας πολίτης, γιατί βλέπουμε ότι καίγεται του διπλανού, αύριο μπορεί να έρθει και στο δικό μου μέρος στο Καραϊφωτιά. Λοιπόν, απαιτώ από την πολιτεία, έτσι, για ένα όμορφο σύστημα που έχω ακούσει και εσείς οπωσδήποτε, δορυφορική επίβλεψη για όλη την Ελλάδα, για όλη την επικράτεια, έτσι ώστε να τοποθετηθούν κάποια κέντρα, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό τεχνικά, δεν είμαι τεχνικός, αλλά το έχω ακούσει και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα, έτσι ώστε εν τη γενέση της πυρκαγιά να σβήνεται. Και αυτό απαιτεί καινούργια αεροπλάνα. Όχι, έχουμε εδώ πέρα στην Κέρκυρα, γνωρίζετε, δύο πετσετέλ, όπου περνάνε πάνω από τα σπίτια και τρέμει η ψυχή μου. Μήπως πέσουν και αυτά, γιατί είναι παλιά. Είναι σάραβα, είναι βαριά αεροπλάνα. Τι κάνουν, λοιπόν. Απαιτώ αεροπλάνα σωστά, πολλά, ελικόπτερα ειδικά, όχι να νοικιάζουμε ελικόπτερα από αυτά τα Έριξον και τα λοιπά, δεν ξέρω από τι κάνουμε το καλοκαίρι, νοικιάζω και πληρώνουμε να σκάζουμε λεφτά. Αεροπλάνα, μηχανήματα θαλάσσης, τα οποία να μπορούν άνετα να πηγαίνουν σε συνθήκες δύσκολες, να κατασβήνουν τη φωτιά. Και προσωπικό, άρτια εκπαιδευμένο και μόνιμο σε κάθε γωνία της γης και περισσότερο εκεί που είναι δασικές περιοχές. Αυτό θα ήθελα να τοποθετηθείτε λίγα έτσι
εντάχει. Ουσιαστικά στην επόμενη μέρα της Ελληνών Πολιτείας, κύριε Ποτετσιάνο, για να φτάσουμε και στο διατάφτα, ουσιαστικά θα μπούμε σε μια διαδικασία να κάνουμε μια ριζική αλλαγή σε όλες αυτές τις δομές. Σίγουρα δεν είμαι ο αρμόδιος αυτή τη στιγμή να μιλήσω για το πυροσβεστικό σώμα, αλλά γιατί δεν έχω κάνει μια πιο εις βάθος έρευνα πάνω στο κομμάτι αυτό, αλλά κάποια στιγμή θα χρειαστεί είτε από κάποιον συνέλληνά μας, ο οποίος είναι αρμόδιος και έχει βιωματικές εμπειρικές καταστάσεις πάνω στο κομμάτι αυτό, για να μπορέσουν να δομηθούν όλα όπως πρέπει ακριβώς για να έχουμε ασφάλεια. Αυτό που ουσιαστικά δεσμεύεται ο πολιτικός φορέας του Έθνους των Ελλήνων, η Ελλήνων Συνέλευσης, στην διακυβέρνηση της Ελλήνων Πολιτείας, είναι ότι δεν θα πάμε στη διαδικασία να δαπανίσουμε, αν θέλετε, τεράστια ποσά για να πάρουμε και να μπούμε στη διαδικασία να έχουμε πάρα πολλές υλικοτεχνικές δομές, οι οποίες δεν θα μπορούν θα μένουν αναξιοποιητές, θα πω. Άρα θα μπούμε στη διαδικασία πιο πολύ να δομήσουμε συγκεκριμένες επιτροπές, αλλά και συγκεκριμένες υπηρεσίες, οι οποίες θα προλαμβάνουν. Θα κοιτάνε ουσιαστικά να προλαμβάνουν την οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία. Αυτό ουσιαστικά συνεπάγεται και είναι μέσα στη μεταρρύθμιση ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη εκπαίδευση στο κομμάτι της ασφάλειας του χώρου που ουσιαστικά διαμένουν οι ίδιοι πολίτες. Θα πρέπει να γίνει δηλαδή κάτι σαν πολιτοφυλακή, αν θέλετε, αλλά σε ένα κομμάτι υπηρεσίας πυρόσβεσης. Θα πρέπει να υπάρχει γνωσιακό συγκεκριμένο, το οποίο θα πρέπει οι πολίτες να το γνωρίζουν, και ουσιαστικά μόνο και μόνο με μια οργανωμένη κοινωνία που εμείς ουσιαστικά θέλουμε να δομηθεί βάσει των αξιών και των αρχών της Ελλήνων Πολιτείας, αλλά και των τεράστιων αποθευμάτων των οποίων έχουμε από τους προγόνους μας. Εμείς, κύριε Ποτετσιάνο, θα χτυπήσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του και όχι μετά να διαχειριστούμε το αποτέλεσμα που ουσιαστικά επιτρέψαμε την αιτία να δημιουργήσει το αποτέλεσμα. Άρα θεωρώ ότι ναι, μεν χρειαζόμαστε μία αναβάθμιση σε πολλά από αυτά τα συστήματα, τα οποία είναι για αποτροπή της οποιασδήποτε τέτοιας δύσκολης κατάστασης. Όπως είπατε και εσείς με το δορυφορικό σύστημα, είναι αυτό που αναφερόμουν πριν, το ΣΕΡ, το οποίο έγινε και δημιουργήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και τους καθηγητές αλλά και μαθητές, οι οποίοι ουσιαστικά είναι σε αυτό το πανεπιστήμιο, αλλά τελικά το είδαμε να λειτουργεί σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης εκτός από τη δικιά μας. Άρα από εκεί και πέρα θεωρώ ότι σε μια έτσι συνάρτηση και μέσα στην εξίσωση αυτή, η οποία λέγεται προστασία του περιβάλλοντος και ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα μπούμε σε μια διαδικασία εξισορρόπησης αλλά και αναβάθμισης των ήδη υπάρχοντων δομών, αλλά και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί για να αποφευχθούν οι οποιασδήποτε τέτοιες καταστροφικές ενέργειες αλλά και καταστάσεις ως προς την χώρα μας. Μάλιστα. Κύριε Βασιλάκη, ήταν χρήσιμα όλα όσα είπαμε και ήταν χρήσιμο που ακούστηκε η φωνή σας και μοιραστήκαμε τέλος πάντων όλες αυτές τις πληροφορίες με τους φίλους του ΔΕΔΕΣ. Μένει στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Μεγάλη μου τιμή για ακόμα μια φορά, κύριε Ποτετσιάνο, και θα ήθελα πριν κλείσουμε να μου επιτρέψετε για μισό λεπτάκι να απευθυνθώ στον ελληνικό λαό αυτή τη στιγμή και να του πω ότι τα τελευταία 42 χρόνια Έλληνα πολίτη, αδελφέ μου και αδελφοί μου, είμαστε σε ένα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο περιβάλλον, το οποίο έχουν δημιουργήσει κάποιοι για μας χωρίς εμάς. Η πατρίδα μας, όπου είμαστε εμείς οι ίδιοι, αλλά και το περιβάλλον μας, βρίσκεται σε ένα καθεστώς τρομοκρατίας, από ένα πολιτικό προσωπικό θεωρώ ανίκανο, το οποίο εκτελεί κατά γράμμα εντολές ξένων κέντρων εξουσίας. Και ουσιαστικά αυτά είναι και τα οποία έχουν φτάσει την πατρίδα μας εδώ και πολλά χρόνια και έχουν σχεδιαστεί για τον αφανισμό μας, καταστρέφοντας δάση, ελαιώνες, αγροτικές εκτάσεις, σπίτια, περιουσίες. Και όπως είπαμε και πριν, έχει καεί το 14% της ελληνικής επικράτειας.
μαζί με 250 συνανθρώπους μας και συμπολίτες μας, οι οποίοι θα μπορούσαν να μην είχαν πεθάνει αν υπήρχε μια πραγματική ελληνική κυβέρνηση. Και επίσης πρέπει να καταλάβουμε και πρέπει να γίνει πραγματικά κατανοητό ότι είμαστε σε πόλεμο και ήρθε η ώρα όλοι μαζί να το αντιληφθούμε και να ευθυγραμμιστούμε στην ένωσή μας. Όλοι αυτοί, κύριοι, σε εισαγωγικά κύριοι, ουσιαστικά τρέμουν στη σκέψη να μας δουν όλους ενωμένους απέναντί τους. Είναι λίγοι, είναι φοβισμένοι. Είναι ένα τίποτα μπροστά στο μεγαλείο της Ένωσης των Ανθρώπων. Μα θα μας πει κάποιος ότι τόσα χρόνια τι συμβαίνει. Ναι, αυτό όμως που λέμε για Ένωση είναι το οποίο θα φέρει, είναι αυτό το οποίο θα φέρει την απόλυτη συλλογική μεταρρύθμιση με τις αξίες μας και τις αρχές μας, αλλά και τους πολιτιακούς μας νόμους, που είμαστε οι ίδιοι εμείς. Και έτσι ώστε δεν θα ξαναεπιτρέψουμε ποτέ σε κανένα να παράξει άδικο εις βάρος της πολιτείας. Διότι στην πραγματική δημοκρατία, και κλείνω με αυτό, όταν παραχθεί άδικο σε έναν πολίτη, παράγεται ταυτόχρονα κατά ολόκληρης της πολιτείας. Διότι στην πραγματική δημοκρατία, το παιδί του οποιοδήποτε είναι παιδί όλων μας. Ο πατέρας οποιοδήποτε και η μάνα οποιοδήποτε είναι μάνα μας και πατέρας μας. Και έτσι ακριβώς αναπτύσσεται η συλλογική συνείδηση, η οποία θωρακίζει το σώμα της πολιτείας, το οποίο αύριο θέλουμε να φτιάξουμε. Η οποία μέσω της αλήθειας και του δικαίου δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες μαζί, συλλογικά, να παράξουμε πολιτισμό. Πράγμα το οποίο αυτό το πράγμα έχει να συμβεί εδώ και 2.500 χρόνια. Και ήρθε η ώρα να το πράξουμε ενωμένοι, γιατί ενωμένοι δεν νικηθήκαμε ποτέ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ποντετσιάνο. Είστε καλά. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ η εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Πίσω από τις κάμερες και τους προβολείς, μέσα σε αυτή την υπέροχη σκηνοθεσία, είναι ο δικός μας άνθρωπος, ο δικός μας σκηνοθέτης, ο Νίκος Αλωνίδης. Και στην παρουσίαση, ο Γιώργος Ποντετσιάνος. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.